Η Κομισιόν έστειλε στην Πασεγέ την πρόταση για τις επιδοτήσεις μετά το 2013, με το καθεστώς των επιδοτήσεων να αλλάζει ριζικά. Για το θέμα αυτό μας ενημερώνει το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πασεγέ, Τάκης Πεμπερέτος. Εχθές συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Πασεγέ μας βρήκε την ώρα που συνεδριάζαμε, όταν ο Επίτροπος ΣΕΟΚ για τη Γεωργία, κ. Ντόλιος Ρουμάνος, ανακοίνωσε την πρόταση της Κομισιόν για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική που θα ισχύσει από το 2013 και μετά. Πήραμε στα χέρια μας γύρω στις 3 ώρα το μεσημέρι την πρόταση. Δεν προλάβαμε βέβαια να την αναλύσουμε, να την μελετήσουμε, αλλά μια πρώτη ματιά η οποία ρίξαμε και συζητήσαμε στο Συμβούλιο, φαίνεται ότι αλλάζουν όλα μετά το 2013. Τι αλλάζει δηλαδή? Πρώτον, μειώνονται οι δαπάνες. Σήμερα η χώρα μας μέχρι το 2012 θα παίρνει γύρω στα 2.700.000.000 επιδοτήσεις άμεσες. Όταν λέω άμεσες, αυτές που παίρνουν για τους χυμούς, για τα πρόβατα, για το οτιδήποτε. Γιατί υπάρχει και ο δεύτερος πυλώνας που είναι για τις επενδύσεις. Είναι άλλο ένα πακέτο από εκεί, περίπου άλλα τόσα. Τώρα θα χρηματοδοτούνται 27 χώρες αντί των 15 που ήταν η προηγούμενη κοινή αγροτική πολιτική. Δεν αυξάνονται τα ποσά. Για να καταλάβουν και οι ακροατές σας τι συμβαίνει, ο μέσος όρος επιδοτήσεων ανά στρέμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 22 ευρώ το στρέμμα. Στην Ελλάδα ήταν και είναι και θα είναι μέχρι το 2012 58 ευρώ το στρέμμα. Δηλαδή μιλάμε για τα διπλάσια... Για διπλάσιο μέσο όρο μεταξύ Ελλάδας και των άλλων χωρών. Δηλαδή είμαστε η χώρα που έχει το μεγαλύτερο μέσο όρο επιδότησης σε ποσό στρεμματικής ενίσχυσης. Αυτό αλλάζει. Η πρόταση λέει ότι θα πρέπει να γίνει ανακατανομή των ποσών και να παίρνουν περίπου όλες οι χώρες ένα μέσο όρο τα ίδια. Αυτό σημαίνει, αν ισχύσει αυτό, ότι πάμε και εμείς στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας πούμε στα 25 ευρώ το στρέμμα. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι στην Ελλάδα δεν επιδοτούνται όλα τα στρέμματα. Δεν επιδοτούνται δηλαδή καλλιέργειες, παράδειγμα τα τριφύλια ή ξέρω εγώ τα σπαράγγια ή τα γουρούνια, να πάρουμε την κτηνοτροφία, δηλαδή χειροτροφία ή πτηνοτροφία. Έτσι, είναι εντοπισμένες οι επιδοτήσεις σε ορισμένες συγκεκριμένες καλλιέργειες και από την άλλη μεριά τη ζωική παραγωγή, τα εγωπρόβατα κατά βάση, ας πούμε, και ιδιαίτερα τα ορεινά. Δεύτερον, μιλάει για ενεργούς αγρότες, κάτι που μας βρίσκει σύμφωνος. Δηλαδή, οι επιδοτήσεις να πάνε σε αυτούς οι οποίοι δουλεύουν, αυτοί οι οποίοι παράγουν. Βέβαια, αυτό έχει πολλές πλευρές. Πώς θα καθορίζεται, ποια κριτήρια θα υπάρχουν για το ποιος παράγει και ποιος δεν παράγει. Είναι λεπτομέρειες που είναι πολύ σοβαρές όμως. Ένα λοιπόν, έχουμε μείωση των δαπανών. Δεύτερον, αλλαγή του τρόπου απόδοσης των επιδοτήσεων. Πάμε σε μια πλήρη αποσύνδεση, δηλαδή δεν θα συνδέεται η παραγωγή με την επιδότηση. Τρίτον, πάμε στους ενεργούς αγρότες. Τέταρτον, υπάρχει ένα πλαφόν, μια πρόταση να υπάρχει ένα πλαφόν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μην μπορεί να πάρει κανένας πάνω από 300.000 επιδότηση. Έτσι, αυτό υπήρχε και στην προηγούμενη βέβαια αναθεώρηση που έγινε, αλλά δεν ίσχυσε ποτέ. Αρκεί να σκεφτείτε ότι η βασιλική οικογένεια της Αγγλίας παίρνει το 1 τρίτο των επιδοτήσεων που παίρνει το αγγλικό κράτος. Υπάρχουν ισχυρά συμφέροντα. Ή να σας πω το άλλο, η Λουφχάνσα, η αεροπορική εταιρεία, παίρνει κάποια εκατομμύρια ευρώ επειδή κόβει τα χορτάρια γύρω-γύρω από τα αεροδρόμια και τα ενσυρώνει. Έτσι. Αυτά πρέπει να κοπούν. Έτσι. Πάντως η πρώτη ματιά είναι αυτή. Μείωση δηλαδή των ενισχύσεων. Περισσότεροι θα πάρουν ενισχύσεις, θα μπουν και άλλες καλλιέργειες δηλαδή στο τέτοιο. Μείωση κατά στρέμμα των επιδοτήσεων και ένα πλαφόν. Εμείς λέμε το εξής και προσωπικά εγώ, επειδή δεν συζητήθηκε αναλυτικά στο Συμβούλιο, ότι πρέπει να πάνε οι επιδοτήσεις σε αυτούς που παράγουν και να είναι με αυστηρά κριτήρια ποιος παράγει να παίρνει την επιδότηση, όχι όποιος κάθεται και επειδή... Ναι, και το, υπάρχει άλλο ένα ζήτημα που βάζει για διαβούλευση η Επιτροπή, ότι δεν θα παίρνει υπόψη τα ιστορικά δικαιώματα. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Με την έννοια του ότι αν κάποιος, ας πούμε, είχε πρόβατα
το 2002, γιατί τώρα αυτό ισχύει. Το 2002 και δεν έχει τώρα τέρμα επιδότηση. Ή αν κάποιος παρήγαγε λάδι το 2005 και τώρα δεν παράγει, δεν θα παίρνει επιδότηση. Δεν υπάρχουν δηλαδή τα λεγόμενα ιστορικά δικαιώματα. Εμείς λοιπόν, και προσωπικά εγώ επαναλαμβάνω, γιατί δεν θέλω να δεσμεύσω την Πασαγία σε αυτό, επειδή μας ζητήθηκε ήδη η άποψή μας και από τον Υπουργό Γεωργίας, βάζω 2-3 ζητήματα που τα θεωρώ πολύ σοβαρά. Πρώτον, πρέπει να υπάρχει αύξηση των ενισχύσεων, γιατί μπαίνουν και άλλες χώρες μέσα. Εάν δεν δοθεί αύξηση, μοιραία πάμε σε μία μείωση και σε μία αποσάθρωση, θα έλεγα, της γεωργίας στην Ευρώπη. Δεν θα μπορούμε να παράγουμε, γιατί έχουμε υψηλό κόστος σε σχέση με τα προϊόντα που έρχονται από τρίτες χώρες, που δεν υπάρχει ούτε κοινωνική ασφάλιση, τα μεροκάματα είναι πάρα πολύ χαμηλά, δεν υπάρχει προστασία της υγείας του καταναλωτή λόγω του ότι, παράδειγμα, ραντίζονται με φυτοφάρμακα που έχουν απαγορευτεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα σωρό άλλα ζητήματα. Το δεύτερο που βάζω είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα των χωρών να βάλουν πλαφόν, όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ανώτερο δηλαδή. Εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρχει κάποιος που να παίρνει πάνω από 50.000. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν αγρότες στη χώρα μας που παίρνουν και 100 και 150 και 200.000 επιδότηση. Να βάλουμε λοιπόν ένα πλαφόν στις 50.000, που και από μόνες τους οι 50.000 αρκούν για να ζήσει μια οικογένεια, έστω και χωρίς ή να παράγει λίγο, έτσι ώστε τα χρήματα που θα διανεμηθούν, έστω και αν είναι λιγότερα, να αρκούν για να παίρνει κάποιος μια βιώσιμη επιδότηση. Το να παίρνει ο άλλος 300 ή 400 ευρώ ο ένας και ο άλλος να παίρνει 100.000 είναι άδικο και είναι άδικη κατανομή. Θα πρέπει λοιπόν να απαιτήσει το ελληνικό κράτος να μπορεί το κράτος να βάζει το πλαφόν ανάλογα τις συγκυρίες και τις δυνατότητες και τις συνθήκες που υπάρχουν σε κάθε κράτος μέλος. Και τρίτο ζήτημα, επιμένω να είναι μόνο οι επιδοτήσεις στους πραγματικούς ανθρώπους της παραγωγής, σε αυτούς που παράγουν. Αυτά τα τρία ζητήματα καταρχήν βέβαια είναι μεγάλο ζήτημα, έχει και άλλες πλευρές, θα το συζητήσουμε το επόμενο διάστημα, θα δούμε και τι θα πει το Υπουργείο, μια πρώτη αντίδραση, περιμένουμε, και αυτό θα συζητηθεί σε ένα βάθος χρόνου, τουλάχιστον ένα χρόνο. Θα συζητιέται μέχρι να πάρθει η τελική απόφαση.